με την uh, τεχνολογία που μας απασχόλησε το 2023 με τον συνάδελφο Θοδωρή Λαϊνά. Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά, γιατί είδαμε το 2023 μια ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας, αλλά και του γνωστού σε όλους chat GPT, ο κλάδος της γενετικής νοημοσύνης που προκάλεσε τεχνολογική επανάσταση πραγματικά. Δεν θα υπήρχε πιο κατάλληλος από τον uh, Θοδωρή που είναι ήδη κοντά μας. Θοδωρή, καλώς ήρθες. Γεια σας. χρόνια πολλά. Καλά γίνα Χρόνια πολλά. Λοιπόν, Θοδωρή, πε μα για την τεχνητή νοημοσύνη. Έσκασε το 2023. Δεν ξέραμε ακριβώ πού μα πάνε τα τέσσερα. Τελειώνει ο χρόνο. Έχουμε μάθει κάποια πράγματα. Δεν τα έχουμε μάθει και όλα. Δεν έχουν οριοθετηθεί και όλα. Ναι. Λοιπόν, ε, να πούμε καταρχήν ότι το τομέα τη το τεχνητή νοημοσύνη ε, έσκασε σαν βόμβα τον ε, Νοέμβριο του, τον, τον του 2022. Δηλαδή, το ChatGPT okay. τότε, τέλο του 2022, και φυσικά σε όλο το 2023 έγινε αυτή η μεγάλη, το Big Bang, αυτή η μεγάλη έκρηξη στον τομέα. Αλλά ο κόσμο, όσο πολλοί δεν το ξέρει, αλλά το κλάδο τη τεχνητή νοημοσύνη, η έρευνα, είναι μια τομέα που αναπτύσσεται δεκαετίες. Δηλαδή, α το πούμε χοντρικά, τουλάχιστον ε, 30 χρόνια. Αλλά δεν υπήρχαν ίσω τα εργαλεία ή δεν είχε προχωρήσει τεχνολογία, ίσω δεν είχε βρεθεί ο άνθρωπο, η μέθοδο που θα έκανε αυτό το, το Big Bang και έτσι, αυτά τα 30 χρόνια, η τεχνολογία τη τεχνητή νοημοσύνη προχωρούσε πολύ αργά και σταδιακά και σταθερά, να το πούμε έτσι, mm -hmm. ε, βήματα. Ε, και ξαφνικά η εμφάνιση του ChatGPT, τη γενετική νοημοσύνη, όπω μα είπε, είναι ένα κλάδο, ένα τομέα, ο οποίο έκανε την εμφάνιση τη ζωή μα τότε με το ChatGPT. Πριν, το προηγούμενα 2-3 χρόνια, είχαμε τον κλάδο τη μηχανική μάθηση. Έτσι λεγόταν, ήταν το αντίστοιχο τη γενετική νοημοσύνη, ήταν ο πιο προηγμένο κλάδο τη τεχνητή νοημοσύνη και πάνω όλα, όλα τα, τα προηγούμενα προγράμματα ε, βασίζονταν, βασίζονταν, σε μηχανική μάθηση, αλλά ήταν ε, αρκετά κλικ πιο πίσω. Ήρθε η γενετική νοημοσύνη, λοιπόν, έτσι όπω την ονομάσαν αυτό τον τομέα του ChatGPT και τα σάρωσε όλα. Ε, λοιπόν, μέσα σε ένα χρόνο αυτό. Ε... Εσύ, ένα, έναν ολόκληρο χρόνο μέσα από αυτή την εκπομπή, πραγματικά μα έχει μορφώσει. Ναι. Να δούμε μαζί του βασικού σταθμού. Ναι απλά να πούμε ότι ξαφνικά γίνεται αυτό που λέμε το, το Big Mac, όπω έχει η μεγάλη έκρηξη και ε, αυτή η τεχνολογία πλέον τη ε, γεννητική νοημοσύνη πήρε προβάδισμα. Αλλά γενικά, να το πούμε έτσι για να μην μπερδεύει το κόσμο με του όρου, η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει πλέον και εξελίσσεται και τρέχει <acompanab mature> με τέτοιου ρυθμού, τέτοια ταχύτητα και σε τόσα πολλά και διαφορετικά επίπεδα που δεν μπορεί κανεί δεν, ελέγχεται και δεν μπορεί να την προλάβει. Βγαίνουν καθημερινά. εμφανίζονται τα φυσικά εταιρείε Νεοφυεί, startup ή μεγάλοι κολοσσοί τη τεχνολογική αναπτύσσουν προγράμματα τεχνητή νοημοσύνη. Τα οποία και μέσα στο, στο κομμάτι του ανταγωνισμού προχωράνε και εξελίσσονται τόσο πολύ, και κάθε μέρα εμφανίζονται τόσα πολλά προγράμματα με τόσο προηγμένε τεχνολογίε. Που κανεί δεν προλαβαίνει να καταλάβει τι έχει γίνει να δει τι εφαρμογέ οι οποίε σε πολλά κομμάτια είναι όπω το έχουμε πει, αλλά δυστυχώ είναι και σε πολλά αρνητικέ. Και επειδή ακριβώ είναι μια τεχνολογία τόσο προηγμένη, με τόσο πολλέ δυνατότητε, mm. οι καλέ εφαρμογέ τη είναι πάρα πολύ καλέ και οι κακέ εφαρμογέ είναι πάρα πολύ κακέ. Έχουμε αυτό το μπαλατζάρισμα, ας πούμε, αυτή τη, το, Θοδονία, το εκρεμέ, το αρνητικό. Όλα αυτά τα συζητάμε ένα χρόνο και κάποιου μήνε ακόμη μέσα από αυτή την εκπομπή. Ποιο θα έλεγε ότι είναι ο κλάδο αυτή τη στιγμή που έχει βοηθηθεί σε, εισαγωγη, σε εισαγωγικά περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή που έχουμε δει τη θετική τη επιρροή. Είναι πολύ, δεν είναι ένα. Κυρίω εγώ, εγώ, θα έλεγα, γιατί αυτά mm -hmm. είναι του καθενό η, η... άποψη. Η άποψη. Ε, νομίζω ότι το μεγάλο και ο κρίσιμο τομέα είναι η ιατρική για μένα. Διότι ήδη βλέπουμε. Ε, Εκατοντάδε, ίσω και πλέον χιλιάδε εφαρμογέ mm. που είναι από απλέ εφαρμογέ στα κινητά τηλέφωνα, που τα κινητά τηλέφωνα πλέον τις είναι εφαρμογέ τεχνητή νοημοσύνη, που σου λένε απλά, ε, βάλε, λέω, τότε, τα λέω χοντρικά για να καταλάβει mm. ο κόσμο, βάλε την κάμερα σε ένα ε, σπυράκι που έχει, α πούμε, και σου βγάζει κατευθείαν και τη διάρκεια, δεν χρειάζεται καν να το στείλει στο γιατρό. Έχει βγάλει ήδη και αυτό, ε, mm -hmm. σου λέει τι έχει, α πούμε. Ε, ή στα πολύ πιο σοβαρά, στα κάνει διαγνώσεις ε, πολύ γρήγορα α, ασθενειών, έτσι που θέλανε καιρό ή δεν, χρόνια, έτσι ακόμα και δια, διαγνώσεις καρκίνου. Ε, κάνει, μπαίνει σε προγράμματα τώρα πριν από πολλές μέρες, σε ρομποτικά συστήματα που κάνουν επεμβάσεις χειρουργικέ. Ναι. Έτσι, οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι... Που είναι και σημαντικό για τη ζωή των ανθρώπων. Και αν σα ρωτούσα, και ποιο είναι ο κλάδο ο οποίο πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη τον επηρέασε αρνητικά περισσότερο από του υπόλοιπου, ε, Νομίζω ότι είναι τα, τα, τα κομμάτια του διαδικτύου. Mm -hmm. Οι εφαρμογέ ε, που έχουν να κάνουν με φωτογραφίε, με βίντεο. Ε, τώρα, τελευταία είναι εύκολο να δημιουργηθούν και προγράμματα που έτσι. Ε, τα chatbots που δημιουργούν έτσι για τους κακόβουλους ε, του διαδικτύου να σε ξεγελάσουν, να σε χακάρουν, εκεί είναι σε αυτό το, 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 το κομμάτι ε, δύσκολο. Επίσης, φυσικά, ε, είναι τα τις τεχνολογίες που μπαίνουν σε συστήματα ασφαλείας, παρακολούθησης, ε, στις κάμερες, όλα αυτά. Με, πάντως, η κακόβουλη χρήση σε κάθε τομέα είναι... Θεοδωρίος, η ώρα προσπαθώ να θυμηθώ αν... Οι στιγμέ που έχουμε μιλήσει για, την, για τα θετικά ή τα αρνητικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι μοιρασμένε, ή αν κάποια από τις, τα θετικά ή τα αρνητικά υπερέχουν, νομίζω ότι δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Ε, ε, είναι, το σου είπα. Είναι, είχαν υπερέχουν. Είναι Όχι, ήταν παραπάνω τα, τα θετικά, απλά τα αρνητικά είναι τόσο αρνητικά και τόσο εντυπωσιακά που, που μένει, Δηλαδή, θα δώσω ένα παράδειγμα τώρα που είναι τη επικαιρότητα. Α πούμε, τώρα αυτή η ιστορία με τα προγράμματα επεξεργασία εικόνα που παίρνουν διάφοροι μια φωτογραφία. Μια... κανονική φωτο... φωτογραφία, Αυτό πιστεύει ε? ότι θα οριοθετηθεί μέσα στο 2004. Και, και σε, ξέρεις, έχει γίνει και με τα σχολεία κτλ. που α, δείχνουν του ανθρώπου. Ε, ε, και παίρνουν και το κεφάλι, α πούμε, και mm -hmm. το δείχνουν όπω αλλιώ θέλουν ε, το σώμα. να ε, οριοθετηθεί. Κοίταξε. Η γνώμη μου είναι ότι δύσκολα έω δεν γίνεται. Αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν λίγε μέρε που το είπαμε, είναι η πρώτη ας το πούμε, πολιτική, το, πολιτική δύναμη, να το πούμε έτσι, η πολιτική οντότητα, γιατί είναι πολλέ χώρε, που έθεσε, συμφώνησε σε ένα πρόγραμμα ελέγχου mm -hmm. σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Παρ' όλα αυτά είναι αυτό που είπα, ότι τρέχει τόσο γρήγορα. κάθε μέρα βγαίνουν και καινούργιες τεχνολογίες, καινούργια προγράμματα που δεν προλαβαίνει και ο, ο νομοθέτη, δηλαδή οι, οι αρχές να τα δούνε, να τα επεξεργαστούν για να προλάβουν Το από τη μία. Και από την άλλη είναι οπότε. τόσες πολλές οι, και οι ανταγωνισμοί και των κρατών και των, εταιρικά των εταιριών που είναι πολύ δύσκολο να πίσω γιατί να πούμε για παράδειγμα τα, η, η, μεγάλη και βασική ανάπτυξη γίνεται από τα κράτη για λόγους ανάπτυξη ε, ανάπτυξης οπλικών συστημάτων, ε, κατασκοπία. Αυτά είναι εξαλείπτα. Δεν, θα, δεν μπορεί να λέξει κανεί στην κάθε χώρα στα εργαστήριά τη, ο στρατό τη ή η αστυνομια τη. Πάντω ήταν και η δική μα χώρα εντάχθηκε στην uh, τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Δηλαδή είδαμε πρόσφατα τον κόβμα. αυτό είναι εντάκτη. με καλό τρόπο. Βεβαίω. Αυτό είναι το θετικό. Απλά το λέω, λέω να συνεχίσω την προηγούμενη σκέψη. Ότι, ναι, ότι όχι, ότι είναι δύσκολο να υιοθετηθεί όταν τα ίδια τα κράτη αναπτύσσουν για δικού του λόγου, mm -hmm. θα το πούνε αυτοπροστασία του. Ε, πολύ πρεγμένε τεχνολογίε τεχνητή νοημοσύνη που δεν υπόκειται σε έχουν, γιατί τι αναπτύσσουν οι μόνοι του. Αυτέ κάποια στιγμή όμω εμφανίζονται, βγαίνουν και μπαίνουν όπω συνήθω γίνεται και στο, στον εμπορικό τομέα. μπαίνουν και εμπορική εφαρμογή και είναι ήδη πολύ προχωρημένε και πολύ δύσκολο να και Έχουν ήδη είναι ανεξέλεγκτε, α το πούμε έτσι. Είναι πολύ δύσκολο. Ε, πρέπει, πρέπει να συμφωνήσουν οι κυβερνήσει συν τι εταιρείε να βάλουν τον ίδιο περιορισμό και αυτοπεριορισμό. Mm. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο, αδύνατο. Οπότε δεν ξέρω θα Δεν ξέρω πώ το πω. είναι αδύνατο. Ε, αυτό που μα απασχόλησε την uh, χρονιά που μα πέρασε ήταν uh, και τα ρομπότ και αν, αυτά, και αν θα μπορούσαμε να δούμε ρομπότ που θα αντικαταστήσουν uh, του uh, υπαλλήλου, του ανθρώπου. Ναι. ναι, ένα κομμάτι λοιπόν είναι σοβαρό, σοβαρό όπω το λε είναι ότι φοβούνται πολύ ή ήδη αρχίσει mm. να λένε ότι θα, α, τα προγράμματα τεχνητή νοημοσύνη θα, αντικατα... θα πάρουν θέσει εργασία. Είναι αλήθεια πράγματι ότι. Ε, κινδυνεύουν, όπω θέλουμε να το πούμε, πάρα πολλέ ειδικότητε θέσει εργασία από τα προγράμματα αυτά. Ε, Αυτοματοποίηση. Ακούσαμε και πολλέ φωνέ. Άλλε ότι δεν κινδυνεύουν, άλλοι ότι κινδυνεύουν και ότι ανησυχούν ή φοβούνται. Ότι, ότι, κινδυνεύουν, ότι κινδυνεύουν, κινδυνεύουν. Δεν το συζητάμε. Ότι, μπορεί κάποια εταιρεία να χρησιμοποιήσει ένα πρόγραμμα εταιρεία νοημοσύνη. το οποίο θα κάνει τη δουλειά που κάνει τώρα κάποιες έτσι, Αυτό είναι δεδομένο και σίγουρο. Και μπορεί να είναι και. Κάποιοι έχουν ορθίσει και ένα αριθμό, έχουν, έχουν πει για ένα αριθμό 350 εκατομμυρίων ε, θέσει εργασία παγκοσμίω, α πούμε, στο άμεσο. Α, μέλλον. Είδαμε ε, όμω και την Amazon που είπε ότι ναι, μεν μπορεί να δημιουργηθεί με την. Ναι, η Amazon υποσχέθηκε ή... ότι α, η, 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 δεν θα απολυθεί κανένα, απλά οι εργαζόμενοι. θα αλλάξουν πώ, θα, θα αναβαθμιστούν. Θα, θα, ναι, ή θα εξειδικευτούν με βάση τα προγράμματα αυτά σε κάτι άλλο. Ε, μακάρι να γίνει αυτό, mm -hmm. αλλά όπω έχω πει και άλλη φορά, συνήθω. Ε, όταν υπήρχε πάντα μια τεχνολογική πρόοδος, υπήρχε, ε, υπήρχε μια, ανακατανομή του εργασιακού δυναμικού σε μια πιο εξειδικευμένη κατάσταση. Βέβαια, σε σχέση με τα προηγούμενο, με προηγούμενες τεχνολογικές ε, έτσι, επαναστάσεις, εδώ έχουμε πολύ γρήγορη και πολύ έτσι, αυτό που λέμε έτσι, λίγο βίαιη ε, κατάσταση, δηλαδή μπορεί να φύγει πολύ απότομα μεγάλος αριθμός ναι. εργαζομένων σε σχέση με τεχνολογικές επαναστάσεις που ε, ανάλογα έβγαιναν εκτός ε, εργαζόμενοι, στη βιομηχανική επανάσταση, α πούμε. Έτσι, ήταν πολύ απλοί εργα... Ε, τεχνίτε που μπήκαν εκτό δουλειά. Okay. τώρα να φύγει πολύ μεγαλύτερο αριθμό αναλογικά σε σχέση με τεχνολογικέ επαναστάσει που εκεί να υπάρξει σίγουρα μια δυσκολία, μια πρόβλημα στην την απορρόφησή του. Ε... Θα και αφού είπαμε και για του υπαλλήλου, η ανθρώπινη ύπαρξη γενικότερα κινδυνεύει από την τεχνητή νοημοσύνη θα δώσει απάντηση συγκεκριμένη. Γενετικά, θεωρητικά ναι, γιατί φοβούνται όλοι ότι τα προγράμματα εξελίσσονται πολύ γρήγορα, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη νοημοσύνη για, τους του λόγου που εξηγήσαμε. Mm -hmm. Άρα για εξέλικτα και άρα κάποιο λέει ότι μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο να μην ελέγχονται σε τέτοιο επίπεδο, ώστε όπω έχουμε δει και σε πάρα πολλέ ταινίε του Χόλιγουντ, α πούμε, τα Terminator παράδειγμα. Ε, το παιχνίδι πολέμου πιο παλιά, όπου θα αναλάβει πρωτοβουλία και θα προκαλέσει ε, πυρηνικό πόλεμο μόνο του ή όπω είπε ο Λέον Μάσκ πρόσφατα, ότι θα χρησιμοποιηθεί, ξέρω εγώ, από. Ε, θα χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη από ακτιβιστέ, περιβαντολόγου να εξαφανίσουν την ανθρωπότητα επειδή κάνουμε κακό στον πλανήτη. Να μα εξοντώσουν ή να βάλουν τεχνητή νοημοσύνη. Θοδωρή, πριν σε αποχαιρετήσουμε, το 2023, ποιο ήταν το τεχνολογικό γεγονό που σε σώκαρε. Που με σώκαρε. Εσένα που τα παρακολουθείς όλα που είναι δύσκολο να σε σοκάρει κάτι τέτοιο. Ναι. Ε, δεν θα έλεγα ότι είμαι, με, σοκάρ, ε, με σοκάρει. Εί με... Είναι ότι... σου σούβαλα δύσκολα. Μπορείς ναι. να το σκεφτείς. Μπορεί να το σκεφτώ. Ε, κοίταξε, πιο πολύ εγώ θα επειδή με... Ε, ε, ε στο κομμάτι το, του, του το διαστήματος, mm -hmm. ε, θα έλεγα η πολύ γρήγορη, η, η, τρο, η τρομερή ταχύτητα με την οποία εξελίσσει και ένα το διαστημικό πρόγραμμα. Δηλαδή, Ανακοίνωσε ε, σε μία μέρα ότι θα κάνει διαστημικό σταθμό και σε ε, δύο εβδομάδε το έκανε. Και πήγαν και διαθέτονται σε πάνω. Δηλαδή που είναι, ε, ε, αυτό έχει να κάνει τώρα στους κόσμους το που καταλαβαίνουν και η τεχνολογική του εφαρμογή έχει δηλαδή, να κάνει και με το εντυπωσιακό του πράγματο, ε, ότι μπορεί να στηθεί μέσα σε δύο εβδομάδε, σε ένα μήνα, ένα μεγάλο διαστημικό σταθμό, αλλά και η τεχνολογία από πίσω που το υποστηρίζει όλο το κομμάτι αυτό. Γι' αυτό το λέω με αυτόν τον τρόπο και εγώ το λέω και με την έννοια το τι ε, πω, επιπτώσεις θετικέ ή όπως μπορεί να το πάρει ο καθένας ε, ορίζοντα ανοίγονται, για το μέλλον πάνω σε αυτό το κομμάτι γιατί περιμένουμε τώρα και την απήκηση ε, α, της Ελλήνη και του Άρη και τα λοιπά. Όση ώρα μιλούσες έβλεπα ότι πέφτουν και τα σχετικά πλάνα και αναρωτιέμαι αν είχε συνονιθεί με τους συναδέλφους μα για την απάντησή σου. Όχι. Αλλά μάλλον σε έχουν α, καταλάβει, Θοδωρή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε και ακόμη μια φορά: Καλή χρονιά Κάνε. με περισσότερε τεχνολογικέ ειδήσει. Σίγουρα θα. Θετικές. Ελπίζουμε. Ελπίζουμε να είναι οι περισσότερε θετικέ. Α το λύξουμε ναι. εκεί. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι.